Αγαπητοί φίλοι και φίλες καλησπέρα εκπομπή εκπομπιόν κάμερα σήμερα 5η 7 Δεκεμβρίου 2023 και μετά βέβαια τις χθεσινές εορταστικές θρησκευτικέ εκδηλώσεις προς τιμή του πολιούχου της Ερμογολησίρου του Αγίου Νικολάου να ευχηθούμε και εμείς εκ των υστέρων χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες να έχουν την υγεία τους και να είναι καλά και φυσικά καλά ταξίδια στους ναυτικούς μας με τον πολιούχο μας τον Άγιο Νικόλαο. 7 του Δεκέμβρη είχαμε και την επίσκεψη εδώ στην Αθήνα φυσικά του Τούρκου Πρωθυπουργού του κ. Ερντογάν. Ήρθε, πήρε αυτά που ήθελε, υπέγραψε βέβαια και την διακήρυξη και ανοχώρησε για την πατρίδα του ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος συναντήθηκε και με την πρόεδρο της Ελληνική Δημοκρατίας και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Πρώτα βέβαια έδειξε ο κύριος Ερτογάν το καλό του πρόσωπο μπροστά στις κάμερες, στις κοινέ δηλώσεις με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Οι δύο άντρε βέβαια υπέγραψαν αυτό το σύμφωνο θα έλεγα φιλίας που ουσιαστικά βγάζει τον ε, κύριο Ερντογάν νικητή σύμφωνα βέβαια με αυτή τη διακήρυξη φιλίας γιατί νομίζω ότι έδειξαν ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα αυτό βέβαια είναι ανησυχητικό για πολλούς από εμάς με τα γνωστά αποτελέσματα τα οποία θα τα δούμε στην συνέχεια. Η διακήρυξη βέβαια προτρέπει σε αποχή από ενέργειε που υπονομεύουν το καλό κλίμα μεταξύ Ελλάδα Ελλάδας-Τουρκίας Τουρκία και κάνει ειδική μνήμα στι αξίε και στι αρχέ του ΟΗΕ, ενώ θα περιλαμβάνει και ανταλλαγή επισκέψεων σε όλα τα επίπεδα. Η Ελλάδα παρετείται από το δικαίωμα επέκταση των χωρικών υδάτων από τα 12 ναυτικά μίλια και μένει στα 6 ναυτικά μίλια, όπω είπε και ο Υπουργό Εξωτερικών, ο κύριο Γιώργο Γέρα Πετρίτης, ο οποίο κύριο Γέρα έγινε και viral η θέση και η στάση του απέναντι στον Τούρκο Πρόεδρο με την υποτακτική υπόκλησή του βέβαια έκανε και δηλώσει στην συνέχεια στο κρατικό κανάλι ότι σέβεται τις αξίες των αρχηγών κρατών κλπ κλπ Αυτός ο Ραγιαδασμός ραγιδε. πώς να το πούμε, Ραγιαδασμός όχι, Ραγιασμός όχι <laughs> τουρκική λέξη θέλω να την χρησιμοποιήσω. Νομίζω ότι αυτή η υποτακτική στάση και από το σώμα, από τη γλώσσα του σώματος φάνηκε ο τρόπος που προσεγγίζουν πολλοί υπεύθυνοι οι οποίοι βρίσκονται στην ελληνική κυβέρνηση τα θέματα που έχουν σχέση και με τα εθνικά συμφέροντα της χώρας και με γενικά όλα τα οποία πρέπει να προασπίζουν σύμφωνα με τους νόμους και τον σύνταγμα της πατρίδας μας. Παράλληλα συμφώνησε να μην διεξάγει ασκήσεις και αναχαιτήσεις τουρκικών μαχητικών μεταξύ 6 και 10 ναυτικών μιλίων. Αυτά γράφονται βέβαια στο σύμφωνο φιλίας το οποίο υπεγράφει. Κάτι που σημαίνει από την πλευρά του κυρίου Υπουργού των Εξωτερικών πως αποδέχεται εν την πράξη πως τα χωρικά της ύδατα και ο εναέριος χώρος της θα οριοθετούνται όπως ακριβώς επιθυμεί η Άγκυρα. Τα λεγόμενα τα οποία είπε ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών βγαίνουν αβίαστα και τα συγκεκριμένα ε, συμπεράσματα. Ε, το νομοσχέδιο, το περιβόητο φορολογικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε με την πλειοψηφία των 158 βουλευτών τους, ε, κυβερνητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας και βέβαια όπως έχετε ενημερωθεί και έχετε πληροφορηθεί, ε, θέλουν να πατάξουν την φοροδιαφυγή ή έχονται στην ευθύνη, επαναλαμβάνω, των οικονομικών και της διαχείριση των ζητημάτων με τα διάφορα φορολογικά, τα οποία νομίζω ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο προχώρητο για πολύ μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας και επαγγελματιών, ελεύθερων δικηγόρων και. Ε, θέλω να μεταφέρω έτσι από τα λεγόμενα του κυρίου Πολάκη στην Βουλή κατά την συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που επαναλαμβάνω και πάλι σα ενημερώνω ότι πέρασε από την πλειοψηφία του κόμματο της Νέα Δημοκρατία και πλέον είναι νόμο το συγκεκριμένο φορολογικό και αναφέρεται ο κύριο Πολάκη ότι είστε μεγάλοι υποκριτέ τη μεγάλη φοροδιαφυγή ούτε που την ακουμπάτε. Ένα θέμα πολύ σοβαρό, το είχαμε σχολιάσει βέβαια και στην προηγούμενη μας εκπομπή, αν θυμώ, στην προηγούμενη πέμπτη με τον κύριο Μητρόπουλο, με τα δίστα τα οποία έχουν πολλοί Έλληνες και τα οποία δεν έχουν καν προσπαθήσει να τα αγγίξουν, με τις πολυεθνικές και με τις μεγάλες εταιρείε οι οποίες ουσιαστικά δεν προσφέρουν όσον αφορά των τρόπων των φορολογικών εσόδων που θέλουν να σχεδιάσουν για να έχουν τα απαιτούμενα κρατικά έσοδα για τις ανάγκες της λειτουργίας, επαναλαμβάνω, των υπηρεσιών και, και ένα σωρό θέματα. Σημεία από την ομιλία του Παύλου Πολάκη στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτό που υλοποιείται και με αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι το σχέδιο πισαρίδη αν θυμόσαστε οι παλιοί τηλεθεατές μας, ποιο είναι το σχέδιο Πισαρίδη, ποια είναι η έκθεση Πισαρίδη. Το είχαμε αναλύσει κατά το παρελθόν ε, και είχαμε αναφερθεί εκτενώς με την βοήθεια βέβαια του ε, πρόεδρου μας, του κυρίου Αλέξη Μητρόπουλου. Ποιο είναι το σχέδιο Πισαρίδη, το οποίο μιλάει για στραγγαλισμό και εξόντωση μιας μεγάλης μερίδας μικρομεσαίων ελεύθερων επαγγελματιών, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μεγαλύτερη κερδοφορία των πολυεθνικών εταιριών και των μεγάλων αλυσίδων. «Είστε μεγάλοι υποκριτές», είπε ο κ. Πολάκης, «γιατί τον μεγάλο πλούτο, τη μεγάλη φοροδιαφυγή, ούτε που την ακουμπάτε. Τρία δις ευρώ κέρδη τα διελιστήρια, αναφέρει. 2,5 δις ευρώ οι εταιρείε ενέργειας» και 3 δισεκατομμύρια οι τράπεζες. Τι έχετε εισπράξει από εκεί, ερώτησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Τη στιγμή που η Εθνική μοιράζει στα στελέχη της μετοχές αξίας 85 εκατομμυρίων ευρώ, εσείς δεν εισπράτετε ούτε τον αναβαλόμενο φόρο, ενώ από τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας έχετε εισπράξει κάρτα 300 εκατομμύρια. Θυμώστε τα τελευταία δύο χρόνια αυτή την φοροεπιδρομή μέσα από τους λογαριασμούς ενέργειας και με τις διάφορες εται, εταιρείες, πόσα δισεκατομμύρια έχουν βγάλει και τι έχεις πράξει. Άρα λοιπόν η φοροδιαφυγή έχει και όνομα και τρόπο, εάν θέλουν και έχουν την τόλμη την πολιτική, οι, οι άρχοντες και οι κυβερνώντες να πατάξουν τη φοροδιαφυγή, υπάρχει τρόπος και να βρεθούν αυτά τα έσοδα και όχι να στραγγαλίζουν ελεύθερους επαγγελματίες και διάφορα επαγγέλματα τα οποία φυτοζώνουν, θα έλεγα, να την επικράτεια. Και λέει ο κύριος Πολάκης, στα διελιστήρια έχετε αφήσει πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας να εκτιναχθεί το περιθώριο κέρδους αναδιελιζόμενο βαρέλι από τα 7 με 9 δολάρια το βαρέλι στα 34 με 39 δολάρια πρόσχημα ο πόλεμος. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της τιμής που πληρώνουν οι καταναλωτές στα κάψιμα οφείλεται σε αυτό. Για ποιο λόγο εσείς απλά προεδρεύετε ως κυβέρνηση χωρίς να παρεμβαίνετε, ερώτηση έκανε. Μα λέτε ότι θα χτυπήσετε τη φοροδιαφυγή τη στιγμή που φέρνετε αύριο στη συνεδρίαση τη ειδική μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια την αντικατάσταση του Προέδρου τη Επιτροπή Ανταγωνισμού κ. Λιανού, του οποίου δεν ανανεώνει τη θητεία από την κυρία Σάρπ. Η κυρία Σάρπ, ω μέλο του Συμβουλίου τη Επικρατεία, νομοποίησε την παράνομη αποπομπή τη κυρία Θάνου πολύ πριν τη λήξη τη θητεία τη Προκειμένου να αναλάβει ο κύριο Λιανό. Από ό,τι φαίνεται, λέει ο κύριο Πολάκη, το έγκλημα του κυρίου Λιανού ήταν ότι ετοίμασε τα πορίσματα για τα διελιστήρια και τι εναρμονισμένε πρακτικέ, αλλά και για τι τράπεζε και τι εναρμονισμένε πρακτικέ, τα οποία σκόπευε να δώσει στην δημοσιότητα. Αυτό που μένει να δούμε είναι αν θα δημοσιευθούν τελικά ή όχι τα πορίσματα γιατί να δεν καταθέτουμε άμεσα κοινοβουλευτική ερώτηση με πρωτοβουλία κλπ, κλπ. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτά τα φορολογικά τα οποία πέρασαν, έγιναν νόμοι για την πάταξη της φοροδιαφυγής των ελεύθερων επαγγελματιών, υπάρχουν τα αντίστοιχα τρομακτικά θα έλεγα υπερκέρδη πολλών πολυεθνικών δηληστηρίων και ε, μεγάλων εταιριών που τα αφήνουν ανέγκυκτα και φυσικά μην ξεχνάμε και τις εξωχώριες ε, ε, παρκαρίσματα δισεκατομμυρίων πάνω από 130 δισεκατομμύρια παρκαρισμένα σε εξωχώριες τράπεζες Ελλήνων. Εδώ δικό μας ε, δεν πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν οι κυβερνώντες αυτά όλα τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με το να αυξήσουν τα έσοδα των... Ε, κρατικών ταμείων και βέβαια μην ξεχνάμε και την ασφροκέρδεια μην ξεχνάμε και τις, την ακρίβεια και αυτή την ασφροκέρδεια η οποία πραγματικά μαστίζει την ελληνική κοινωνία η οποία αφικτιά στον τρόπο επιβίωσής τους πλέον. Ένα άλλο θέμα κυρίες και κύριοι που θα ήθελα να θίξουμε έτσι στο πρώτο μέρος της εκπομπής είναι και η ενδεχόμενη σύμφωνα με κάποια σχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την που έχει σχέση με το εφετείο Αιγαίου με την έδρα των εφετείων και στο σχέδιο εξιγίασης και επανακαθορισμού από ό,τι έχουν δει τα φώτα της δημοσιότητας οι ανδεχόμενες προτάσεις είναι περί κατάργησης του εφετείου Αιγαίου όσον αφορά την έδρα η οποία βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νομού των Κυκλάδρων και έδρα της περιφέρειας μην το λισπονείτε. θεωρείται και η έδρα της περιφέρειας η Ερμού Σύρου. παρά αυτά μας πολλές διευθύνσεις όσον αφορά την ε, περιφέρεια έχουν ήδη μεταφερθεί και έχουν ε, 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 λειτουργία στην Ρόδο και φυσικά εάν εφαρμοστεί και κάποια τέτοια μεταφορά της έδρας του εφετείου Αιγαίου από την Ερμού Σύρου, όχι μόνο θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα για την ευρύτερη περιοχή των κυκλάδων, αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα βέβαια το οποίο το ανοίγω έτσι ε, ε, μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή και θέλω να σας πω ότι από κάποιες διαβεβαιώσεις και συζητήσεις που είχαμε ο Υπουργός ο κ. Φλωρίδης έχει υποσχεθεί σε αυτό το ενδεχόμενο μεταφεράς της έδρας του, της συγχώνευσης της έδρας πηγαίνοντας στη Ρόδο έχει υποσχεθεί ο κ. Φλωρίδης, θέλω να τονίσω ότι δεν θα αγγίξει τον νησιωτικό χώρο αυτή η γενικότερη ε, 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 εναρμόνιση σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν σχέση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δηλαδή δεν θα αγγίξουν και δεν θα πειράξουν τίποτε από τον νησιωτικό χώρο λόγω της ιδιαιτερότητας και λοιπόν και λοιπόν. Αλλά επειδή πολλά χρόνια ακούμε από πολλούς πολιτικούς να υπόσχονται και να λένε «μην φοβάστε», Θέλετε να τρέξουμε για το φόρο προσθέμενης αξίας, τα πικμπογκ, τα πολιτικά, τα οποία είχαμε με πάρα, πάρα πολλέ κυβερνήσει και πολιτικούς και τελικά που είμαστε. Στον αφορά για τον φόρο προσθέμενης αξίας αναφέρομαι, έχετε δει τα αποτελέσματα και παρά ταύτα και παρά την παρά παρά όλες αυτές τις τρομακτικές αυξήσεις παραμένουν στο τραπέζι και στην καθημερινότητα του κάθε Έλληνα εργαζόμενου συνταξιούχου ροκαματιάρι αυτό το ζήτημα της, του φόρου προσθέμενης αξίας. Το κρατάμε βέβαια, θα έχουμε την ευκαιρία, εάν και εφόσον χρειαστεί, να ασχοληθούμε με το θέμα, με τους, προέδρους του τους δικηγόρους, με, τους προε, με τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου και με τους αρμόδιους φορείς, Πάντω πρέπει να έχουμε κατά νου, κυρίε και κύριοι, και ιδιαίτερα εσεί οι έχοντε την ευθύνη την πολιτική όσον αφορά εδώ, και αναφέρομαι στον νέο εκλεγίντα δήμαρχο, αλλά και τον ίνδιο δήμαρχο, τον κύριο Λιβαδάρο, ο οποίο βέβαια σε λίγε ημέρε και εξ όσων γνωρίζω την ερχόμενη Δευτέρα θα παραχωρήσει και μια συνέντευξη που έχει σχέση και με το θέμα του στρατοπέδου ο κύριος Λιβαδάρας. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα η ταγή του τόπου μας είτε είναι μητροπολίτες, είτε είναι δήμαρχοι, είτε είναι αντιπεριφερειάρχες ή οτιδήποτε θεσμική ιδιότητα έχουν, θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι πρέπει να έχουν μια συγκροτημένη θέση τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα να μην προβούμε σε τέτοιες καταστάσεις και συγχωνεύσεις και φύγει και το εφετείο Αιγαίου από την φυσική του έδρα που είναι η Ερμούπολη της Σύρου. Πολλά έχουν γίνει, παραμελούνται πάρα πολλά και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική εγρήγορση και από τους φορείς, επαναλαμβάνω, αλλά και σύσσωμη την ελληνική κοινωνία. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να το θίξουμε. Αυτό το περιβόητο νερό. Κάποτε μας λέγανε, Όσον αφορά να ξεκινήσω έτσι την εισαγωγή, ότι το αγαθό που είναι η ενέργεια, ενέργεια δεν διαταράσσεται. Έχουμε δει και έχουμε βιώσει από την εποχή που θεσμοθέτησε, νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τι έχει επικρατήσει με τα χρηματιστήρια ενέργειας και πού έχουμε καταδύσει να πληρώνουμε την ηλεκτρική ενέργεια η οποία είναι άκρος απαραίτητη σε όλους τους τομείς και έχει επιφέρει οικονομικά δεινά και τον τρόπο βέβαια βρήκαν και τον τρόπο μέσα από αυτές τις περιβόητες υπερβολικά ανατιμήσεις και αυξήσεις με διάφορα δίθεν προσχήματα πολέμων και, και ένα σωρό αυτά είναι εύκολο να τα αντιληφθείτε πλέον και να λένε ότι σύμφωνα με το χρηματιστήριο παράδειγμα λέμε της ενέργειας ανεβοκατεβαίνουν και οι χρεώσεις και έχουμε καταλάβει ότι είναι ένας χρήσιμος τρόπος και ένα χρήσιμο εργαλείο αυτό το οποίο τελικά ψηφίζουν όλοι οι πολιτικοί μας και οι εκπρόσωποι μας οι οποίοι βρίσκονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να Εναρμονιζόμαστε σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση λένε, δείχνουν κλπ και, και δίχως να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, θα επαναλαμβάνω, θα επαναλαμβάνω συνεχώς, σύμφωνα, δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα να προασπίζουν, επαναλαμβάνω, των συμφέρων του Έλληνα και της Ελληνίδα. Αυτό έχει αποδειχθεί πλέον στην πράξη ξεκάθαρα. Ξεκινάμε λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε την εισαγωγή μας για το θέμα της ενέργειας, πάμε στο νερό. Δεν θα ιδιωτικοποιηθεί ποτέ το νερό. Άλλο δημόσιο αγαθό. Θα σας διαβάσω μια ανακοίνωση καταγγελία. Γιατί και το περιβόητο ιδιωτικοποίηση του νερού είναι πρώτο πυλόν. Μην το αφισβητείτε και μην επαναπάβεστε στις δηλώσεις που έκανε ο σημερινός Πρωθυπουργό και η κυβέρνησή του η σημερινή, Μάρτιο-Απρίλιο, ότι δεν ιδιωτικοποιείται το νερό. Είναι μέγα παραμύθι, το ετοιμάζουν και θα γίνει πράξη. Και ένα μεγάλο κομμάτι έχει σχέση και με τις περιβόητες ΔΕΙΑ. ΔΕΙΑ. Ήδρευσης. Ανακοίνωση καταγγελία λοιπόν, οι 5.000 εργαζόμενοι των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ήδρευσης Αποχέτευσης αγωνίζονται ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να αφαιρέσει το βασικότερο κοινωνικό αγαθό το νερό από την τοπική αυτοδιοίκηση και να το χαρίσει στα μεγάλα συμφέροντα. Καταργεί της ΔΕΙΑ περιουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης που με μεγάλη προσπάθεια και διαχρονικούς αγώνες έφτασαν τον τομέα ίδρευσης αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών στην περιφέρεια της χώρας σε πολύ υψηλό επίπεδο, που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Από τη μεγάλη κατάκτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κύριος Κυρίζογλου, που υποτίθεται ότι υπερασπίζεται τα συμφέροντα της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμφώνησε αβίαστα με την διάλυσή τους. Πανηγυρίζει γιατί η κυβέρνηση θα καλύψει, λέει, τα χρέη των ΔΕΙΑ προς την ΔΕΗ και συγκεκριμένα τη ρήτρα αναπροσαρμογής τη στιγμή που τα ποσά αυτά θα αφαιρεθούν από πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μορφή δανείου που θα επιστραφούν τα επόμενα χρόνια δημιουργεί αρνητικό κλίμα για τις ΔΕΙΑ, ισχυριζόμενος ότι στην, Ατυχ... ότι στην, Αττική, υπάρχει ΔΕΙΑ που δεν έχει πληρώσει ρεύμα ποτέ μέχρι σήμερα, ενώ η αλήθεια είναι ότι η μόνη ΔΕΙΑ στην Αττική είναι η ΔΕΙΑ Λαβρίου που δεν χρωστά ούτε ένα ευρώ για ρεύμα. Στην ελάχιστη περίοδο της προεδρίας του μετά την κατάργηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και κοινοφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ έρχεται και το κλείσιμο των ΔΕΙΑ. Ενώ δεν λειτουργεί ΔΕΙΑ στο Δήμο του, έγινε ο βασικός συνομιλητής της κυβέρνησης για το μέλλον των ΔΕΙΑ όλης της χώρας, αδιαφορώντας για τη γνώμη του συνόλου των Δημάρχων. Ποια η σκοπιμότητα της συγκεκριμένη συμπεριφορά. Αλήθεια, δέχονται οι δήμαρχοι που διατηρούν στον Δήμο του ΔΕΙΑ να τους εκπροσωπεί ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ που στο Δήμο του δεν έχει ΔΕΙΑ. Δέχονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ να εκφράζει άποψη και να συμφωνεί για ένα, σοβαρό, για ένα τόσο σοβαρό θέμα χωρίς να ζητήσει τη γνώμη τους. Ένα τόσο σοβαρό ζήτημα για την τοπική αυτοδιοίκηση απαιτεί απόφαση συνεδρίου της ΚΕΔΕ και όχι απόφαση Προέδρου. Περιμένουμε από το σύνολο των έντιμων ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης να καταδικάσουν τους συμβιβασμένους και υποτακτικούς να αντιδράσουν στην ιδιωτικοποίηση του νερού και στο ξεπούλημα στις μεγάλες εταιρείες που ερίζουν τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης. Εμείς οι εργαζόμενοι των ΔΕΙΑ θα αγωνιστούμε με κάθε μέσο να παραμείνει το νερό στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εκεί ανήκει. Θα αγωνιστούμε με κάθε μέσο για τις θέσεις εργασίας και τα εργασιακά μας δικαιώματα. Καταγγέλουμε τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κύριο Κυρίζογλου, για την φιλοκυβερνητική και αντιδημοκρατική του συμπεριφορά που βάζει τα φόπλακα στον, στον σοβαρότερο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την καταγγελία από την Πανελλήνια Ομοσποδία Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ήδρευσης Αποχέτευσης, ΠΟΕΔΕΙΑ. Με σημερινή ημερομηνία, κυρίες και κύριοι, αυτή η ανακοίνωση η καταγγελία. Και τι λέει τώρα όλο αυτό το θέμα για να, για να καταλάβουμε κυρίε και κύριοι. Ε, όλα σχετίζονται τελικά. Είδατε τις ρήτρε και όλα αυτά τα τιμολόγια τα οποία εκτόξευσαν και κατέστρεψαν οικογενειακούς προϋπολογισμούς, επιχειρήσεις, μικρομεσαίες. Ένα βάσταχτο χαράτσι το οποίο εισέπραξαν πάρα πολλές και το δημόσιο, γιατί ωφελείται από τις μεγάλες υπερβολικές αυξήσεις, εισπράττοντας και τον ανάλογο φόρο προσθέμενης αξίας. Αν τρέξετε στον προϋπολογισμό του 2023, αλλά και στον προϋπολογισμό του 2024, θα δείτε και θα αντιληφθείτε ότι για το 2024, μέσα από τους έμεσους φόρους, στο οποίο είναι και ο φόρος προσθέμενης αξίας, θα δείτε την αύξηση την οποία έχει προβλέψει η ελληνική κυβέρνηση στον προπολογισμό ο οποίο έχει κατατεθεί για το 2024, πόση διαφορά έχει το 23 με το πόσα δισεκατομμύρια πιο πάνω βρίσκεται. Άρα λοιπόν, βλέπουμε η ενέργεια με τι διάφορε προφάσει και δικαιολογίε πήγε εκεί που πήγε. Δημιουργεί λοιπόν, είναι η καραμπόλα που φωνάζω και στου πολιτικού. Ε, κυρίες και κύριοι με επακόλουθο όλο αυτό το κόστος το οποίο εκτόξευσε και τις ενεργοβόρες σε πολλές περιπτώσεις λειτουργίες αυτών των επιχειρήσεων των ΔΕΑ για την παραγωγή του νερού ιδιαίτερα εδώ στα νησιά μας με τις αφαλατώσεις εκεί που πλήρωναν χίλια ευρώ λέω ένα νούμερο τυχαίο τα χίλια έγιναν ξαφνικά 2,5 με 3 3.000. Άρα λοιπόν αυτή η μεγάλη απόκληση του λειτουργικού κόστους δημιουργήσε, όπως και στη δική μας ΔΕΙΑ εδώ στην ε, ε, Ερμπούπολησίρου, βλέπουμε ότι έχουν χρέη προς τη ΔΕΗ 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, η αντίστοιχη ΔΕΙΑ της Πάρου και με μία ανακοίνωση την οποία έκανε και παρέμβαση ο κύριος ε, Μπιζάς, ο νεοεκλεγής δήμαρχος ε, του Δήμου Πάρου, αναφέρει ότι δεν χρωστάει η πάρου ε, και είναι σε καλό δρόμο όσον αφορά τα οικονομικά τους. Αλλά προσχηματικά πώς δημιουργούνται, θα έλεγα, οι δικαιολογίε στους κυβερνόντες ότι τα χρέη και λοιπά, όλα αυτά, και σκέφτονται να δημιουργήσουν ένα νέο φορέα να πάρει όλες τις ΔΕΗ, σαν τις περιπτώσεις με τα απορρίμματα, με τα φόσδα και λοιπά και λοιπά. Με επακόλουθα να το πω και αυτό, Όλες αυτές οι υπηρεσίες, είτε λέγεται νερό, είτε λέγεται σκουπίδια, είτε λέγεται ενέργεια, να εκτοξεύονται προς τα πάνω, μεσοπρόθεσμα, χρονικά εννοώ, και τα αποτελέσματα όχι θα είναι καταστροφικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες, καταστρέφοντας τους οικογενειακούς τους, Προπολογισμού κάτι, το οποίο θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και θα πρέπει να έχουμε μια συγκροτημένη αλλά όλη μαζί αντίδραση. Και απευθύνω μια έκκληση και στους ε, δημάρχους του σημερινούς αλλά και στους νεοεκκλαιογέντες να πάρουν θέση θεσμικά πλέον να προστατεύσουν τις τοπικές τους κοινωνίες αδιαφορώντας για την πολιτική κομματική τους ταυτότητα. Έχουν υποχρέωση, έχουν, θα έλεγα, πολύ μεγάλη υποχρέωση σε όλους τους πολίτες των κοινωνιών τους να προασπίσουν τουλάχιστον οι δήμαρχοι και τα δημοτικά τους συμβούλια τα συμφέροντα των συνανθρώπων τους, ανδρών και γυναικών, σε όποια περιφέρεια και να βρίσκονται. Έχουν επιτακτική είναι ανάγκη πλέον να προασπίσουν όλα αυτά τα οποία καταστρατηγούνται με συγκεκριμένες πολιτικές μεθοδεύσεις οι οποίες θα έχουν αποτελέσματα ε, οικονομικής αιμορραγίας για όλους εμάς. Εφόσον δεν μπορούν οι εκπρόσωποι μας βουλευτές σε πολλά θέματα, τα οποία έχουμε βιώσει ε, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία πολύ έντονα, θα έλεγα, μέσα από την Ελληνική Βουλή να προασπίσουν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και κατ' επέκταση αυτοί οι εκλεγμένοι βουλευτέ τι τοπικέ του εκλογικέ ε, περιφέρειε, τι άλλο να πω. Βέβαια υπάρχουν εκεί και οι άγραφοι νόμοι των κομμάτων που αν ε, κάποιος βουλευτής έχει την συνείδηση και το πολιτικό θάρρος να διαφωνήσει με μία ψήφιση, όπως παράδειγμα το φορολογικό λέω σήμερα, οτιδήποτε, αυτομάτως χάνει και την καρέκλα, χάνει και τη βουλευτική έδρα και χάνει βέβαια όλα τα ωφέλη τα οποία εισπράττει ε, σαν εκλεγμένος εκπροσωπώντας τον ελληνικό λαό ε, και βγαίνουν εκτός της γραμμής του κόμματος. Άρα λοιπόν για ποια δημοκρατία μιλάμε τότε κύριοι των κομμάτων Αγαπητοί βουλευτέ ε, και εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, ε, έχετε αναρωτηθεί. Για να ρωτηθείτε. Ρωμανέ, ναι, αν έχω την ευκαιρία για να, ε, να ετοιμάσουμε το, την πρώτη σύνδεση για να συζητήσουμε ε, με τον κύριο Μητρόπουλο. Ε, είχαμε και την επίσκεψη του κυρίου Καφούρου, κυρίες και κύριοι, του βουλευτή Κυκλάδων εδώ στην. Ε, πρωτεύουσα του νομού, τίμησε με την παρουσία του κ. Σκαφούρος τις ε, 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 θρησκευτικέ εκδηλώσεις, καθώς επίσης και ο κ. Υπουργό και βουλευτής Κυκλάδων κ. Βρούτσης, αλλά και ο φίλος μου και ο Φίλιππας ο Φόρτομας, τίμησε και αυτός με την παρουσία του α, τον πολιούχο της Ερμόπολης τον Άγιο Νικόλαο. Βγάλαν και διάφορες ανακοινώσεις, όπως και η περίπτωση του Υπουργού του κυρίου Βρούτσι με τον τρόπο που θέλει να διεκδικήσει και να εφαρμόσει την πατρίδα του Βικέλα κάτι το οποίο να έχει σχέση με τον αθλητισμό. Παρά τα αυτά όμως η ελληνική φλόγα, η φλόγα, η ολυμπιακή φλόγα δεν άκουσα το παραμικρό όσον αφορά θα περάσει από την πρωτεύουσα, θα περάσει από κάποιο νησί. Ήθιστε η ολυμπιακή φλόγα να περνάει από όλα τα διαμερίσματα και χώρους της ελληνικής επικράτειας. Κάτι όμως το οποίο δεν ξέρω το αγνοήθηκε, να ερωτηθεί και να απαντήσει. Εν πάση περιπτώσει έτσι σαν σχόλιο το καταθέτω θα, έρθει η Ολυμπιακή Φλόγα στο νομό των Κυκλάδων, στην πρωτεύουσα του νομού των Κυκλάδων. Δεν ξέρω. Έχω με τον κύριο... Δεν σ' άκουσα. Ε, κάνε μου νόημα όταν θα το έχεις. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο την ερχόμενη Δευτέρα εδώ στην ε, Σύρο. Θέλω επίσης ε, α, να αναφερθώ και σε ένα θέμα το οποίο ε, έχει σχέση με την ε, σύσταση ενός πολιτιστικού εξοραιστικού συλλόγου ημερο, ημεροβιβλίου, το οποίο έτσι θα διαβάσω την ε, πρόσκληση είναι από τον ε, κύριο Μάριο Μπεκιάρη, ε, κατόπιν της σχετικής μας πρώτης τηλεφωνικής επικοινωνίας σας προωθώ το δελτίο τύπου αναφέρει ο κύριος Μπεκιάρης είχαμε κάνει μια τηλεφωνική κουβέντα και θα δώσουμε και τηλεοπτικό χρόνο, χρόνο να μιλήσουμε διαζώσεις βέβαια στα στούντιό μας στην Σαντορίνη με τον κύριο Μάριο Μπεκιάρη για αυτό το ε, τον τρόπο για την σύσταση πολιτιστικού και εξαοριστικού συλλόγου ημεροβίγλίου. Ημεροβιγλίο είναι μια περιοχή στην Σαντορίνη, πανέμορφη, και παίρνουν πρωτοβουλίες για να δημιουργηθεί, να συσταθεί, ένας νέος πολιτιστικός εξαοριστικός σύλλογος, ημεροβίγλιο όπως λέγεται. Και φυσικά το ενημερωτό μεταφέρομαι και εμείς μέσα από την εκπομπή μας. Από την εκπομπή μας. Ο σκοπός αυτής της δημοσίευσης λέει, είναι η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού της ε, Σαντορίνης για τη σύσταση του συγκεκριμένου συλλόγου μας και η γενική δημόσια πρόσκληση εγγραφής ενδιαφερομένων σε αυτόν. Και βέβαια είναι και στη διάθεσή μας να μιλήσουμε όχι μόνο τηλεφωνικά, υπόσχομαι βέβαια το επόμενο 48ωρο που θα βρισκόμαστε στι εγκαταστάσεις μας στα στούντιο εκεί της Σαντορίνης, να φιλοξενήσουμε τον κύριο Μπεκιάρη, να αναδείξουμε τους σκοπούς και τον τρόπο για να ενημερωθεί ο Σαντορινιός και η Σαντορινιά για αυτή την υποσύσταση του πολιτιστικού και εξορεστικού συλλόγου ημεροβιγλίου. Σκοπεύουμε, λέει, με ουσιαστικέ δράσει να ενισχύσουμε και να υποστηρίξουμε αλλά και να επιταχύνουμε την επίλυση ζωτικών προβλημάτων για την ποιότητα διαβίωση στο ημεροβίγκλι. Mm. Θέλω μέχρι να κάνουμε τη σύνδεσή μα να σα μεταφέρω μερικά από αυτό τον υποσύσταση πολιτιστικό και εξορεστικό σύλλογο ημεροβιβλίου, παροτρύνοντα, κινητοποιώντα και υποστηρίζοντα με προτάσει τι ενέργειε που θα πρέπει να κάνει η τοπική και η δημοτική αρχή για την δημιουργία, αναβάθμιση και εν γέννη καλή λειτουργία των υποδομών το, του χωριού μας, τον καλοπισμό, την τάξη, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ώστε να επιτύχουμε την βελτίωση της καθημερινότητας όλων των κατοίκων και ως αποτέλεσμα τελικά και των επισκεπτών μας. Ο πολιτιστικός και εξορεστικός σύλλογος ημεροβιγλίου σκάρος, επίσης φιλοδοξεί να ενεργήσει ως ομάδα πολιτιστικών δράσεων που θα εμπλουτίσουν το χωριό μας με επιλογές και ευκαιρίες ψυχαγωγίας, διαβίου μάθησης και ενημέρωσης που στόχο θα έχουν να ενώσουν και πάλι τον κοινωνικό μας ιστό μέσα από καινοτόμα δρόμενα για όλες τις ηλικίε. Προσβλέπουμε να καλωσορίσουμε όλες και όλους τους ενδιαφερόμενους στο σύλλογό μας πολιτιστικός και εξοριστικό σύλλογος σήμερα Σκάρος. Περισσότερα θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναλύσουμε και με τον κύριο Μάριο Μπεκιάρη στα στούντιό μας στην Σαντορίνη. Να πάμε να κάνουμε την πρώτη μας... <laughs> καλησπέρα κύριε Μητρόπουλη. Ε, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλου. Είχαμε... Είσαι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμεί ευχαριστούμε και εμεί. Μόλι μπήκα από το γραφείο τώρα με ψάχνετε γι' αυτό. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Δε. Ούτω ή άλλω ζωντανέ συνδέσει είναι. <laughs> Η εκπομπή μα είναι ζωντανή. Ε, οι τηλεθεατέ μα δεν είναι, ξέρετε, από του ανθρώπου οι οποίοι μα. Ε, αν έχουμε τεχνικέ ατέλειε να μα ε, βάλουν μαύρο κλπ. Ξέρετε ότι Ό,τι κάνουμε το κάνουμε με αγάπη και με σύνεση. δίχως ε, ε, μακιγιάζ. Δεν μακιγιαζόμαστε και μεσέ καθόλου. Και με συνέπεια. Και, <laughs> με, συνέπεια, και με συνέπεια. Και με συνέπεια, συνέπεια χρόνια. Ε, και λέμε και ορισμένε ε, πραγματικά αλήθειε ή αν θέλετε και προβλέψει για να δώσουμε έτσι και ένα αίσθημα στον κάθε πολίτη που μα παρακολουθεί ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι όλα όπω τουλάχιστον μα τα παρουσιάζουν τα μεγάλα μέσα μαζική ενημέρωση γιατί αυτά στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν εντερταραμένες αποστολές, θα έλεγα. Δίχως να αναλύσω. Yeah. Πώς κρίνεται το ταξίδι του κυρίου Προέδρου. Μια μισή δύο ώρες έμεινε, είδα, ήθα, υπέγραψα, σύμφωνο φιλίας και έφυγα. Τα δώσαμε όλα. <laughs> να, το, να το, δούμε... Να το δούμε το σύμφωνο, αγωνιώ να δω το σύμφωνο, διότι αν ξαναλέει για μοιρα, μοιρασιά του Αιγαίου και για να μοιραστούμε Αιγαίο ποιο Αιγαίο, το Αιγαίο δεν ανοίγει στην Τουρκία το Αιγαίο είναι ελληνική θάλασσα άρα το, αυτό που επαναλαμβάνει και μπροστά στον Πρωθυπουργό ε, να μοιράσουμε το Αιγαίο τι να μοιράσουμε το Αιγαίο με τους Τούρκους θα μοιράσουμε το Αιγαίο άρα λοιπόν εδώ να δούμε τι ακριβώς λέει ε, αυτή η διακήρυξη η διακήρυξη των Αθηνών ε, βεβαίως ε, έκανε σωστά ο κύριος Υπουργός όταν μίλησε για τουρκική μειονότητα ενώ είναι θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα, δευτερολόγησε ευτυχώς άντε ένα μεγάλο ατόπιμα του Πρωθυπουργού. Αν δεν απαντούσε. Ναι, αλλά. Και καλώς έκανα... Ναι, αλλά κύριε Μητρόπουλε, έτσι με την επίσκεψη που είχε γίνει επί Τσίπρα, δεν είχε αναφερθεί ο κύριο Ερτογάν τότε περί τουρκική μειονότητα. Του είχε, είπε για θρησκευτική μειονότητα, είχε, επί είχε, Τσίπρα. Είχε, είχε, μάλιστα, μάλιστα. Είχε αυτό. Τώρα είπε και ήταν το σκληρό κομμάτι των δηλώσεων του και όχι μόνο είπε για τουρκική μειονότητα ενώ η συνθήκη της λοζάτης λέει ότι είναι θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα ε, της Τράκης μας αλλά είπε ότι να χρησιμοποιήσουμε και τα δικαστήρια για την προστασία τους και λοιπά. Αυτό δεν είναι σωστό αλλά επαναπάνω ότι ο κύριος Βουργός ευτυχώς δευτερολόγησε και άμβγαινε όλη την κακή εντύπωση που ως προς αυτό το κομμάτι της παρέμβασής του δημιούργησε ο κύριος Ερντογάν. Άρα λοιπόν, αλλά το βασικότερο είναι ότι υπεγράφησαν συμφωνίες για να έρχονται στα νησιά τους, στα νησιά μας άνευ βίζας, σε 7 ελληνικά ή 9 ελληνικά νησιά άνευ βίζας και λοιπά, όλα αυτά σε επιλεγμένα νησιά. Ε, δεν ξέρω τώρα αυτό τι ακριβώς ποια είναι η στόχευση της Τουρκίας, δεν ξέρω και οι δικοί μας για αυτό το επέτρεψαν έτσι, τι συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν μελούμενα αυτό το ζήτημα, αλλά... Κόλλησε. Το ίντερνετ. Είναι η... Μα όλα αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Και δεν πρέπει να λέγονται. Ακούω, βεβαίω ακούω και σα έβλεπα. Ναι, γιατί γίνεται μια μικρή διακοπή σε εμά, δηλαδή, αλλά το Ιντερνετ. Την ότι... ναι. παρατήρησα. Εγώ συνέχισα να μιλώ καλά, καλά. διότι σε έβλεπα κανονικά. Ναι, στον ήχο έχουμε το θέμα. Δεν είναι θέμα δικό μα, είναι θέμα γραμμέ. Ποιο βέβαια... ο, ο ρωμανό είναι ο... 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 η είναι. τεχνική στήριξη, ο ρωμανό. Ο ρωμανό είναι. είναι, αλλά ξέρετε ότι για να χρησιμοποιήσει όλες αυτέ τι νέε τεχνολογίε, υποτίθεται πρέπει να έχει Ιντερνετ. Αλλά να έχουμε πραγματικό Ιντερνετ. Εγώ το έχω πει εκατοντάδε φορέ τα τελευταία χρόνια. Ε, ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο δεν το έχει λύσει καμία ελληνική κυβέρνηση. Ε, αδιαφορούν απέναντι στι μεγάλε εταιρείε οι οποίε ε, χρυσοπληρώνονται για αυτέ τι υπηρεσίε, οι οποίε είναι ανύπαρτε και κακέ. Άρα λοιπόν θα πρέπει nice. να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και σε αυτέ όλε τι υπηρεσίε, γιατί πραγματικά και εκεί έχουμε θέμα όσον αφορά την ανάπτυξη της πατρίδας μας και με τον τρόπο τον οποίο θέλουν να κυβερνήσουν οι σημερινοί κυβερνώντες ή οι επόμενοι, στοχεύοντας στις νέες τεχνολογίες. Όταν δεν έχεις τα εργαλεία δεν μπορείς να λες ότι θέλω αυτό, κίνο κλπ. Χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να παρέχονται και ανάλογες υπηρεσίες σε πραγματικά αξίες αυτών που τελικά προσφέρουν. Αυτοί ξέρουν να παίρνουν μόνο τα χρήματα και να εισπράττει το ελληνικό δημόσιο, και να αυξάνονται τα δημόσια τάμια με τον φόρο προσθέμενη αξία που ο προπολογισμό προβλέπει για το 2024 αυξημένα έσοδα και από το φόρο προσθέμενης αξίας. Άρα λοιπόν η ακρίβεια θα κρατηθεί και θα ανέρθει και σε άλλους, σε άλλους θα έλεγα αριθμούς. Όπως το λέτε και όταν μιλάς για ψηφιοποίηση και πάνει στόχους και βγαίνεις και επέρεσε κλπ να παρακολουθήσει και τις στοιχειώδεις λειτουργίε αυτών των συστημάτων έχεις δίκιο αγαπητέ Κομίνα. Τολμούν μπορούν όμως έχουν τη δυνατότητα. Εδώ βλέπω ένα <τωλμούν> ραγιαδισμό ξέρω εγώ. Είδα και τον Υπουργό Εξωτερικών πώς έκανε <τωλμούν> την υπόκληση. <τωλμούν> ε, αυτά προσβάλλουν. <τωλμούν> Προσβάλλουμε <τωλμούν> <Είναι ντροπή, αυτό. τωλμούν> δηλαδή για, υπου... και εγώ. Για υπουργό... για υπουργό, Εξωτερικών δεν ξέρω τώρα πώς, πώς πρόκυψε αυτό. Δηλαδή είναι, είναι μεγάλο. Αισθάνθηκα στενοχώρια γιατί ήταν και συνάδελφό μου στο Πανεπιστήμιο πώς αυτό το έκανε. Πώς υπουργό εξωτερικών ανεξάρτητης χώρας, κυρίαρχης χώρας, ε, δεν δε, δε μπορώ δηλαδή με σόκαρε. Όλο αυτό με σόκαρε. Το έβλεπα τώρα και στο ράδιο Αρβίδα, στο γραφείο που το επανελαβαν δυο δύο-τρει φορέ. Εκεί ο Κανάκης, δηλαδή με, τράπηκα. Δεν μπορούσα να φανταστώ Έλληνα πολιτικό να, να, να κάνει αυτή την υπόκληση στον Ερντογάν. Αμήλυτο, βλοσιρό, με τι αμετρόπιε του και δεν. Δε, δε, με σόκαρε αυτό, με σόκαρε. Η νέα εθνική σύνταξη από 1η -1η του 2024, αναρωτιούνται πολλοί ποια θα είναι. Το έχουμε κατήσαμε, βέβαια αναπτύσσει. Κατήσαμε την καλή μου, ε, ε, έχεις και εσύ καλά παιδιά, έχω και εγώ, έχω τρία ε, την παιδιά. Νομικού, του... γόρος, με την, με αγγελική. την Αγγελική, η Αγγελική βέβαια. Όπως όλα, τα παιδιά, όπως όλα τα παιδιά του κόσμου, επεξεργαστήκαμε, είναι καλά, επεξεργαστήκαμε, ε, το, με το 3% που δίνει στις συντάξεις η κυβέρνηση αλλά το μικρό, μικρότατο, ολίγιστο ποσό τι να κάνει το 3% του συνταξιούχους όταν τους έχουν ρημάξει όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις τους έχουν πάρει τα δώρα, τους έχουν επιβάλει την εισφορά υπερηγείας στην εφημερίδα των συνταξιούχων το Σάββατο. Θα ήθελα πάλι να το δεις και να το σχολιάσεις. Αποκαλύπτω ότι στον προϋπολογισμό που ψηφίζεται την άλλη εβδομάδα 5,5 δις θα πάρει η κυβέρνηση από την εισφορά που πληρώνουν οι συνταξιούχοι υπέρ υγείας 6%. 5,5 μόνο το 24 5. συνταξιούχους. Υγεία και για ποια περίθαψη. Έτσι λοιπόν καθίσαμε και είπαμε το 3% πώς θα επηρεάσει τα εννέα βασικά είδη συντάξεων. Μορφωθεί η σύνταξη αναπηρία, η σύνταξη κυρία, η ορφανική σύνταξη, η προσωνική σύνταξη των μνομογενών και τα έχουμε σε πίνακε και τα έχουμε αναρτήσει και στην ιστοσελίδα τη ΕΝΙΠΕΚ. Άρα λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται, σήμερα με πήρε η Μίνα Ιγιανούτσου, του πρώην Προέδρου εκεί πέρα η, η, και η κυρία και λοιπά του η Προέδρου σα, αλλά και άλλο κόσμο για τι συντάξει κυρία, αναπηρία και λοιπά, όλα αυτά. Τα διαμορφώνουμε, είπαμε να τα διαβάσουν και να ενημερωθούν και βεβαίως μέσα από την ιστοσελίδα μας αυτό κάναμε και να πούμε αγαπητέ Κομινό ότι σε 10-15 μέρες έχουμε το δώρο του ιδιωτικού τομέα. Γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας ότι στην πατρίδα μας καταργήθηκαν τα δώρα στους συνταξιούχους, καταργήθηκαν τα δώρα στους δημοσίου υπαλλήλους και οι μόνοι που παίρνουν δώρο το 13ο μισθό, τα Χριστούγεννα, και 14ο, το επίδομα Δίας και δώρο Πάσχα, είναι μόνο οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα. Στις 21 του μηνός του Δεκεμβρίου είναι η τελευταία μέρα καταβολής του δώρου των Χριστουγέννων στο ιδιωτικό τομέα. Και το παίρνουν ολόκληρο το δώρο όσοι έχουν δουλέψει το 8 μήνο Μαΐου-Δεκεμβρίου. Και να πούμε ότι σε 15 μέρες οι συνταξιούχοι μας θα έχουν τρεις καταβολές. Πρώτο την αύξηση του 3%. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά πάνω από 10 ευρώ θα πάρουν το λεγόμενο επίδομα προσωπικής διαφοράς 100, 150 και 200 ευρώ και όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι που έχουν σύνταξη μέχρι 700 ευρώ προφόρου όλοι χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, θα πάρουν το εκατοπενιντάρικο. Την παλιά επιταγή ακρίβεια. Άρα έχουμε αυτέ τι τρει παροχέ στου συνταξιούχου μα. Μάλιστα. Ε, ε, έχουμε και πολλά ερωτήματα κατά καιρού. Το έχουμε ξανασχολιάσει. Αλλά ποια είναι τα χρέη, το πλαφόν χρεών στον ΕΦΚΑ. Γιατί με όλα αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε πολλού συμπολίτε μα, ιδιαίτερα ελεύθερου επαγγελματίε, Έχω και πολλούς φίλους εγώ, τρει εδώ, που με έχουν πιάσει και με έχουν ρωτήσει. Και χρωστούν τεράστια ποσά. Ποιο είναι το πλαφόν του ΕΦΚΑ για να πάρουν τη σύνταξή τους όταν πάνε 67 χρονών. Περιμένοντας τον Βουτσίνο, τον Μάρκο, να μας καλέσει να έρθουμε να τα εξηγήσουμε κάτω. Έχει εξαφανιστεί, πες του Πρόεδρου, τον Ψάχνο. Να συνοηθούμε πότε θα έρθουμε κάτω, διότι με παίρνει πολλοί κόσμος από τη Σύρα και από τα άλλα νησιά. Οπότε θα έρθουμε να εξηγήσουμε τα θέματα. Θα Έχει, ένα εξαφανιστεί ο... Έχει εξαφανιστεί και ο Γιάννη ο Ρούσος, yeah. που και αυτό έπαιρνε αντίστοιχε πρωτοβουλίε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ε, ξέρουμε ότι ε, θα περιμένουν οι φίλοι σου και οι άλλοι οι γνωστοί αγαπητέ κομινέ διότι τη Δευτέρα μπαίνει στη διαβούλευση το νέο ασφαλιστικό που αυξάνει τώρα σας απαντώ ναι. που αυξάνει το πλαφόν του, των χρεών, των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ στα 30.000 από 20 για ελευθεροπαγγελματίες και επιστήμονες και στα 10.000 για αγρότες από 6.000. Να αναμένουν τη νέα ρύθμιση και θα επανέλθουμε σε επόμενη εκπομπή να δώσουμε σχετικές οδηγίες. Ωραία, κατανοητό. Να... Σα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, κύριε Μητρόπουλε. Καλώς και πολύ. θα έχουμε ευχαριστώ την ευκαιρία πολύ. να τα λέμε. Και ευχαριστώ καλή συνέχεια. Θερμά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Ακούσαμε, κυρίε και κύριοι, και τον πρόεδρό μα, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ Και θα αναμένουμε, αν και εφόσον βέβαια καταφέρουμε και κάνουμε και αυτή την ημερίδα ενημέρωσης. Καλό θα είναι σε μια αίθουσα εκεί του μελητηρίου ή του Εργατικού Κέντρου να τον καλέσουμε για να μην παίρνω πρωτοβουλίες εγώ και να δημιουργώ τέτοιες συναντήσεις. Θεσμικά θα πρέπει ένας από τους δύο να γίνει και να προχωρήσει. Και αυτό να το υλοποιήσουμε κάποια στιγμή γιατί και πολλοί ακόμη συντοπίτες μας αναρωτιούνται. Ε, λοιπόν, πολλά και δια... Μα, έχουμε και ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε αμέσως. Που είναι όμως, να το... <κυρίζει> Όλη η αλήθεια για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Το ξεκινήσαμε στην αρχή της εκπομπής μας. Αλλά με το, το χάσαμε και θέλω επειδή αν θυμόσαστε οι παλαιότεροι τηλεθεατές κυρίες και κύριοι τα είχαμε σχολιάσει εκτενέστατα αυτά τα ζητήματα με την ιδιωτικοποίηση του νερού και παρά τις διαβεβαιώσεις πολλών κυβερνώντων ότι δεν 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 μη πιστεύετε τίποτα και σας είχα μεταφέρει αρκετά, αλλά θα σας διάβασω ένα επίκαιρο από τον Μάνο τον Βουλαρίνο, ο οποίος σχολιάζει την υπόθεση ιδιωτικοποίηση του νερού από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Από τον κύριο Βουλαρίνο, κυρίε και κύριοι. Τα είχαμε πει όμω και πριν. Παρά τι περιοαντιθέτου διαβεβαιώσει ότι είναι σχεδόν βέβαιο, έλεγε ο κύριο Βουλαρίνο τον Απρίλιο, ότι η κυβέρνηση Μαριονέτα τη Νέα Τάξη Πραγμάτων του Κυριάκου του Μητσοτάκη θα προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση του νερού, δηλαδή θα ιδιωτικοποιήσει τι εταιρείε που διαχειρίζονται το νερό, είτε αυτέ ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε στου Δήμου. Αν δεν πιστεύετε, εμένα, λέει ο κ. Βουλαρίνο, υπάρχουν και άλλοι πολύ σοβαρότεροι συμπολίτε, όπω όλα τα στελέχη του κόμματο τη αξιωματική αντιπολίτευση που μιλούν για, τα, για το καταχθόνιο σχέδιο του συγκεκριμένου. Κανονικά λέει και μόνο η λέξη ιδιωτικοποίηση είναι αρκετή για να τρομοκρατήσει οποιαδήποτε, οποιονδήποτε Έλληνα θέλει να λέγεται προοδευτικός. Όλοι εμείς οι προοδευτικοί άνθρωποι λέει ξέρουμε ότι ο σατανάς δεν κρύβεται στις λεπτομέρειες αλλά στις ιδιωτικοποιήσεις και ότι το κράτος και οι υπηρεσίες του είναι ό,τι πιο αξιόπιστο και ασφαλές έχει να επιδείξει η χώρα μας. Και εδώ δεν μιλάμε για μια απλή ιδιωτικοποίηση, αλλά για ένα σατανικό σχέδιο το οποίο, χωρίς να φοβάμαι τους κινδύνους που όλοι φαντάζεστε, αποκαλύπτω ευθύ αμέσως. Οι δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης σύντομα θα βγουν στο σφυρί. Αυτά τα έλεγε μήνες καιρό τώρα με τη γνωστή δικαιολογία της υπερχρέωσης, λες και ο λαός μας δεν ξέρει ότι είναι οι ωραίοι που έχουν χρέη, θα ακολουθήσει διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος θα είναι, όπως όλοι αυτού του είδους, οι διαγωνισμοί στιμενος Και μην αμφισβητηθεί, και δεν το δεχτό. Το αποτέλεσμα είναι προαποφασισμένο της επιχειρήσης ίδρευσης θα τις αγοράσουν φαρμακευτικές εταιρείες. Και όχι οποιασδήποτε φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά κάποιες από εκείνες τις εταιρείες που παρασκεύασαν τα εμβόλια για τον κορονοϊό. Ή μήπω κοροϊδοϊό ερώτημα. Γιατί αυτό το ξαφνικό ενδιαφέρον των συγκεκριμένων φαρμακευτικών εταιριών για το ελληνικό νερό, θα είναι πριν σας λέω, η απάντηση είναι απλή. Μελέτες με πιο πρόσφατη του Πανεπιστημίου του Γκρίφιντορ έχουν δείξει κάτι που εμείς όλοι εμπειρικά γνωρίζουμε. Το ελληνικό νερό είναι το καλύτερο νερό στον κόσμο και επιπλέον είναι εξαιρετικά πλούσιο σε βιμπράνιο. Η μόνη άλλη περιοχή στον πλανήτη στην οποία το νερό έχει τόσο βιμπράνιο είναι η Ανατολική Ουακάντα στην Νοτιοδυτική Αφρική. Όμως εκεί το νερό δεν έχει την ποιότητα του ελληνικού. Το βιμπράνιο είναι μέταλλο απολύτως απαραίτητο στην πρόληψη της οξύδωσης, το σκούριασμα δηλαδή, των ολοκληρωμένων νανοκυκλωμάτων που τα ξέρουμε καλύτερα ως νανοτσίπ. Άρα το νερό που το περιέχει είναι το ιδανικό για την παρασκευή των εμβολίων τα οποία έχουν μέσα τους νανοτσίπ δηλαδή για τα εμβόλια που κατασκευάζουν οι συγκεκριμένε εταιρείε, οι οποίε προφανώ θέλουν να χρησιμοποιήσουν το ελληνικό νερό για όλα τα εμβόλια τα οποία θα παρασκευάσουν στο μέλλον. Ο καπιταλισμό να είναι καλά και από ιού φτιάχνουμε όσου θέλετε. Γι' αυτό άλλωστε η ιδιωτικοποίηση θα συνοδευτεί από την κατασκευή μεγάλων φαρμακευτικών εργοστασίων δίπλα στους ταμιευτήρες νερού επειδή αυτού του είδους οι κατασκευές απαγορεύονται από τη συνθήκη του ΜΕΑΤΣΑ, τα εργοστάσια θα παρουσιαστούν ως εργοστάσια καθαρισμού νερού, αλλά αυτό θα είναι μόνο η βιτρίνα. Και γιατί απλώς να μην αγοράζουν το ελληνικό νερό, θα ρωτήσετε. Η απάντηση είναι απλή. Οι εταιρείε που θα πλειοδοτήσουν στους διαγωνισμούς θα έχουν το πλεονέκτημα έναντι όλων των άλλων φαρμακευτικών εταιρεών παγκοσμίω στον αγώνα των ενέσιμων νανοτσίπ. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούν ακόμα και να πουλάνε το τόσο πολύτιμο για τα εμβόλια νερό στις τιμές που καθορίζουν οι ίδιες. Θα μπορούν ακόμα και να δημιουργούν τεχνητές ελλείψεις. Πώς? Είναι εξαιρετικά απλό. Οι ανεμογεννήτρες που τοποθετούνται τάχα για παραγωγή πράσινης ενέργειας έχουν κατά παράβαση τη συνθήκη του Σαν Σύρο έναν διακόπτη ο οποίος μπορεί να τους κάνει να λειτουργούν ως ανεμιστήρες. Με αυτή τη λειτουργία οι ανεμογεννήτριες είναι σε θέση να διώξουν τα σύννεφα της βροχής σε μια ακτίνα 40 μιλίων και άρα να δημιουργήσουν συνθήκες τεχνητής ξηρασίας. Καταλάβατε τώρα γιατί επιλέγουν να τις τοποθετούν στις κορυφές των απάτητων βουνών μας ακριβώς για να είναι πιο κοντά στα σύννεφα. Έτσι οι φαρμακευτικές εταιρείε που θα έχουν αγοράσει το ελληνικό δίκτυο νερού θα παίζουν παιχνίδια με το νερό και η παράπλευρη απώλεια θα είναι καλά μαντέψατε όλοι εμείς. Είναι λοιπόν χρέος μας να στηρίξουμε τον αγώνα εναντίον της ιδιωτικοποίηση του νερού και να κλείσουμε τα αυτιά μας στα παπαγαλάκια που λένε ότι πρόκειται για fake news. Τα ίδια έλεγαν και για το σχέδιο παγκόσμιου εμβολιασμού και όλοι καταλήξαμε με τον πόλη στο σώμα. Όλοι μαζί πρέπει να φωνάξουμε όχι στις ιδιωτικοποιήσει. Το κράτος είναι ο δόλο. Ζητώ συγγνώμη όλοι μαζί να φωνάξουμε όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού και να δώσουμε βροντερό παρόν και να έχουμε κατά νου όλα όσα θα ακολουθήσουν που έχουν σχέση κυρίες και κύριοι και με τις ιδιωτικοποιήσει και με τον τρόπο τον οποίο προσπαθούν να επιβάλλουν. Δεν τα υιοθετώ. Απλά τα αναφέρω έτσι για να υπάρχει στην ευρύτερη σκέψη όλων ημών, δίχως να τρομοκρατώ κρατώ κάποιον, αλλά αυτά τα οποία έχουμε βιώσει πολύ έντονα τα τελευταία 15-20 χρόνια πραγματικά είναι τρομακτικά άξιος απορίας, δικής μου απορίας, πως πολλοί συντοπίτες μας, συμπολίτε μας ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς γίνεται και, τε, και τι τελικά θα επέλθει. Και θα πω για πολλωστή φορά οι εκλεγμένοι οι δήμαρχοι, οι δημοτικά συμβούλια προασπίσουν τα συμφέροντα και το... το μέλλον των συμπολιτών τους, κυρίες και κύριοι. Θα, θα δημιουργηθούν συνθήκες α, από... θα τα δείτε από το 2024. Δεν είναι θέμα προϋπολογισμού που θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο πολλοί από σας έχετε ρίξει έστω στοιχειοδός για τι προβλέπετε στον προϋπολογισμό, μπείτε μέσα, διαβάστε. Δεν χρειάζεται να έχετε οικονομικές γνώσεις πανεπιστημιακές για να καταλάβετε και να αντιληφθείτε. Μπορείτε να διαπιστώσετε αρκετά τα οποία δεν συμβαδίζουν με αυτά τα οποία βγαίνουν σε ανακοινώσει των διαφόρων υπουργών και διαφόρων κολαούζων, όπως σας λέω εγώ, γλύφτες, να τους πω στην καθομιλουμένη, που Σιγοντάρων θα έλεγα πολλούς από οι οποίοι έρχονται σε επικοινωνία με εσάς. Έτσι. Λοιπόν. Ε, θα πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Δεν θα σε ξεχάσω, αγαπητέ μου κύριε Μαρούλη. Πρέπει και αυτό να το... Που το έχεις όμως. Το στείλες. άνοιγμα πάμε και στα θέματα που έχουν σχέση με τα εκπαιδευτικά μα συστήματα θα έλεγα με τον τρόπο που φτιάχνουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες στο πεδίο μόρφωσης τους για να ακολουθήσουν την πορεία τους μέσα από το σύστημα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο παρά τις προσπάθειες, επαναλαμβάνω, πολλών, ακόμα είναι πολύ χαμηλό. Και λέει η Ελευθερία Πιπεροπούλου, «Απογοητευτικά για την Ελλάδα ήταν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA 2022 που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο ΣΑ, με τους Έλληνες μαθητές να καταγράφουν επιδόσεις χαμηλότερες του μέσου όρου του οργανισμού και από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Ο διαγωνισμός Program for International Standard κλπ. του ΩΣΑ οργανώνεται ανατριετία και κανονικά έπρεπε να πραγματοποιηθεί το 2021, ωστόσο καθυστέρησε κατά ένα έτος λόγω της πανδημίας. Το 2022 περίπου 690.000 μαθητές συμμετείχαν στην αξιολόγηση PISA αντιπροσωπεύοντας περίπου 29 εκατομμύρια 15χρονους από σχολεία σε 81 συμμετέχουσες χώρες-οικονομίες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η βαθμολογία της Ελλάδας ήταν χαμηλότερη σε σχέση με το 2018 και στις τρεις υποεξέταση δεξιότητες κατανόηση κειμένου, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες που πρέπει να έχουν οι μαθητές έως τα 15 τους χρόνια. Επιπλέον η Ελλάδα κατατάσσεται αρκετά χαμηλότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, ειδικότερα στα μαθηματικά η Ελλάδα συγκέντρωσε 430, σημειώντας βουτιά 21 μονάδων σε σχέση με το 451 που είχε συγκεντρώσει το 2018. Στον πίνακα κατατάσσεται στην 44η θέση από 80 χώρες, περιοχές, μέλη και μη του ΟΣΑ, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Ο μέσος όρος των χωρών του οσα στα μαθηματικά ήταν 472. Στην κατανόηση κειμένου οι Έλληνες συγκέντρωσαν 438, 41η θέση. Η βαθμολογία αυτή ήταν κατά 19 μονάδες χαμηλότερη από το 457 του 2018. Παίρνουμε συγκριτικά, δεν το 2018, γιατί είναι ανατριετία είπαμε. Ο μέσος όρος των χωρών του ΟΣΑ στην κατανόηση κειμένου ήταν 476. Στις φυσικές επιστήμες η Ελλάδα συγκέντρωσε βαθμολογία 441, σημειώνοντας μείωση 11 μονάδων από το 452 που είχε πετύχει το 2018, 44η θέση. Το τεστ διερευνά το πόσο καλά οι μαθητές μπορούν να λύσουν σύνθετα προβλήματα, να έχουν κριτική σκέψη και να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Τα αποτελέσματα Παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για το πόσο καλά τα εκπαιδευτικά συστήματα προετοιμάζουν τους μαθητές για τις πραγματικές προκλήσεις της ζωής και τη μελλοντική τους επιτυχία. Η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά στον διαγωνισμό πίζα ε, το 2000. Όπως σημειώνει στην έκθεση η απότομη πτώση των μέσων βαθμολογιών της Ελλάδας μεταξύ του 2018 και του 2022 επιβεβαίωσε και ενίσχυσε μια πτωτική πορεία που είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Κατά την περίοδο 2012-2022 οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 20 μονάδες κατά μέσο όρο και στις τρεις κατηγορίες. Κατά την πιο πρόσφατη περίοδο, το χάσμα μεταξύ των μαθητών με τις υψηλότερες βαθμολογίες και των πιο αδύναμων μαθητών συρρυκνώθηκε στα μαθηματικά, ενώ δεν άλλαξε σημαντικά στην κατανόηση κειμένου και στις επιστήμες. Στα μαθηματικά σχεδόν όλοι οι μαθητές έγιναν πιο αδύναμοι, ενώ οι μαθητές με υψηλές επιδόσεις μειώθηκαν περισσότερο από ότι οι μαθητές με χαμηλές επιδόσεις. Σε σύγκριση με το 2012, το ποσοστό των μαθητών που βαθμολογήθηκαν κάτω από το βασικό επίπεδο επάρκειας, επίπεδο 2, αυξήθηκε κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες στα μαθηματικά, κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες στην κατανόηση κειμένου και, στα 12, και, στις 12, και κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες στις επιστήμες. Και όπως καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί γονείς, μιλάμε για ένα σύστημα παιδείας. Τι να πούμε τώρα για την υπηρετούντες υπουργού κατά καιρούς, για τα εκπαιδευτικά μας συστήματα, να πούμε για τις κυβερνήσεις του κυρίου Μητσοτάκη, την κυρία Κεραμέως, αυτά όλα, ξέρω εγώ, τα παίρνουν σοβαρά υπόψη, αυτά όλα τα δίθεν, δωρεάν παιδεία, ποια δωρεάν παιδεία, κυρίε και κύριοι, αναρωτιέμαι κι εγώ ακόμα, δωρεάν παιδεία. Να το δεχτώ, δωρεάν παιδεία. Και σε ποια στάθμη είναι λοιπόν το αποτέλεσμα όλων αυτών των θυσιών, ωρών, χρημάτων, αγωνίας, κόπων. Πώς μεταφράζονται αλήθεια. Έτσι, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με προκαλείς αγαπητέ Γιάννη, με το μαρόλι το φίλο μου εδώ μιλάω, που είχε υπηρετήσει και στη Σύρο, που είχε ευαισθησίες στα εκπαιδευτικά ζητήματα και θα πρέπει να υπάρχει ευαισθησία σε όλους μας και στις εκαστοπικές τάξει. άρχουσες τάξεις. Θα πρέπει το, το, εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο έχουμε στην Ελλάδα θα πρέπει κάποια στιγμή να δημιουργεί τους αυριανούς πολίτες καταρτισμένους, μορφωμένους για να μπορούν να διαχειριστούν και τα δρόμενα, όχι μόνο τα πολιτικά, κύριε Μητσοτάκη. Είτε και όχι μόνο στο τυπικό μέρος, κλείνοντας το μάτι, να παίρνουμε τα διάφορα χαρτιά, πτυχία, δεν ξέρω πώς τα λέτε, και να έχουμε πολίτες οι οποίοι να είναι εθελόδουλοι, παράδειγμα λέω, και χαμηλότεροι των προσδοκιών για μια αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της Ελλάδας, ή μήπως έχουμε μόνο για να έχουμε πολίτες για τα φορολογικά μας συστήματα και να είναι και χρήσιμοι καταναλωτές. Να το συσχετήσουμε και να δημιουργήσουμε έτσι προβληματισμούς σε εσά που έχουν σχέση και με τον πρωτογενή τομέα, με τον τρόπο τον οποίο διαχειριζόμαστε πολλά άλλα θέματα. Αλλά νομίζω 10 δέκα και 10 δέκα πάει. Δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα, την κλείνω εδώ με μια ανοτελία. Θέλω να σας πω, ότι είχα κι άλλα, τέλος πάντων, θα, θα, έχουμε αλλαγές, αλλαγές φοβερά διαφορετικές, διαφορετικού επίπεδου. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, κυρίε και κύριοι, ξυπνήστε, αδράξτε την ευκαιρία, προσπαθήστε ιδιαίτερα στις μικρές τοπικές κοινωνίες να αλλάξετε ρότα, σκέψη, συμπεριφοράς και τρόπο που εκδηλώνετε την παρουσία σας. Διεκδικήστε σοβαρά, κόψτε το... το έτσι, κόφτε το. Απαιτήστε το. Δημιουργήστε τις συνθήκες και πάρτε τη ζωή στα χέρια σας όλοι. Έχουμε ευθύνη απέναντι στην ιστορία. Και δώστε ένα μήνυμα στους πολιτικούς μας άνδρες και γυναίκες ότι ο ελληνικός λαός έχει τη δυνατότητα να συγκεντρωθεί, να σκεφτεί. Αλλά μου πείτε, με τον κατακαιρματισμό τόσο κομμάτων και με τον τρόπο τον οποίο δημιουργούν τα κόμματα, λέτε να υπηρετούν την αληθινή δημοκρατία ή έχουμε μια δημοκρατορία, θα έλεγα εγώ. Καλό βράδυ σε όλους.